Πέπλο πένθους απλώθηκε από χθες το απόγευμα στον πύργο στο άκουσμα του θανάτου της 21χρονης Βασιλικής Ντοάν. Η άτυχη κοπέλα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας της Πάτρας τις τελευταίες 15 ημέρες, δίνοντας σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η άτυχη Βασιλική είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στη Ζαχάρο τα ξημερώματα της Παρασκευής 1 Σεπτεμβρίου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε επί της Εθνικής Οδού Πύργου Καλόνερου με κατεύθυνση προς πύργο εξετράπη αριστερά από την πορεία του στο ύψος της εισόδου της Ζαχάρος. Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο έξω από ταβέρνα. Από τη σύγκρουση, η Βασιλική εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε σοβαρά. Χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών του πυροσβεστικού κλιμακίου Κρεσταίνων για τον απεγκλωβισμό της και στη συνέχεια διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κρεσταίνων για την παροχή πρώτων βοηθειών και ύστερα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Από εκεί κρίθηκε επιβεβλημένη διακομιδή σε νοσοκομείο της Πάτρας. Η άτυχη 21χρονη όλες αυτές τις ημέρες πάλευε παλικαρίσια με το θάνατο, αλλά η μάχη ήταν σκληρή και άνηση. Η Βασιλική Ντοά υπέκυψε στα τραύματά της χθες το απόγευμα, βυθίζοντας τη θλίψη στην οικογένειά της και τους φίλους της.